σχετικά με τα μέτρα και το πώς εφαρμόζονται και πώς συζητούνται στην Επιτροπή, έχετε δει ότι υπάρχουν κάποια χρώματα, το πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο, με προοδευτικά αυξανόμενο επιδημιολογικό κίνδυνο, χρώματα τα οποία καθοδηγούνται από αντίστοιχες αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας τα χρώματα και οι αριθμοί εξετάζονται από μια ομάδα επιδημιολόγων, είναι 7-8 άτομα, τα οποία συνεδριάζουν κάθε Τετάρτη, παρουσία του Υπουργού και παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, και συζητούμε για κάθε περιοχή τον αριθμό κρουσμάτων της περιοχής ανά 100.000, το πόσο γρήγορη είναι αυτή η αύξηση, το πόσο είναι τα ενεργά κρούσματα, το ποιος είναι ο δείκτης θετικότητας στα εργαστηριακά τεστ, το αν πιέζεται το σύστημα υγείας στην ίδια ή σε όμορη περιοχή, γειτονική περιοχή, και με βάση αυτή τη συζήτηση και βέβαια δεδομένα προκύπτουν από την ιχνηλάτηση για το οποίο μας ενημερώνει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε εάν και κατά πόσον θα υπάρξει αλλαγή στο στάτους ή θα παραμείνει στο στάτους που είναι. Από εκεί προκύπτουν τα χρώματα. Τα χρώματα τα έχουμε αντιστοιχίσει με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία μέτρα δεν είναι πανάκια. Δεν είναι μέτρα τα οποία έχουν δοκιμαστεί εκτεταμένα σε όλο τον κόσμο ή σε κάποιες περιοχές. Είναι μέτρα που τα αξιολογούμε και συνέχεια. Είναι μέτρα που τα κρίνουμε και από την αποτελεσματικότητά τους. Σε κάποιες περιοχές, βλέπετε, δουλεύουν πιο εύκολα. Είχα ακούσει τον καθηγητή, τον κύριο Μαγιορκίνη, να λέει πριν από λίγες μέρες ότι αλλιώς δουλεύουν στις μητροπολιτικές περιοχές, στις μεγάλες αστικές περιοχές, αλλιώς δουλεύουν στις μικρότερες περιοχές. Το έχουμε δει. Έχουμε δει τα μέτρα να δουλεύουν γρήγορα στην επαρχία, που είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα, που ο κόσμος είναι λιγάκι. Δεν είναι τόσο μαζεμένος σε κλειστούς χώρους και δουλεύουν καλά, μπορώ να πω. Είμαστε έτοιμοι όμως να υιοθετήσουμε και κάποια μέτρα παραπάνω από τα μέτρα που έχουμε εφαρμόσει σε κάποια περιοχή, από το πορτοκαλί στο κίτρινο ή από το κόκκινο στο πορτοκαλί, ώστε από τη μια μεριά να αποφύγουμε το lockdown, να συνεχίσει η ζωή, από την άλλη μεριά να μπορέσουμε να καταστήλουμε τη διασπορά. Και αυτό είναι κρίσιμο για περιοχές μεγάλες, όπως είπατε, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, προσπαθώντας πάντα να έχουμε το lockdown σαν την τελευταία των τελευταίων επιλογή. Γιατί είναι cruel, μου είπε κάποιος φίλος μου από την Αμερική, είναι βάναυσο, είναι βάρβαρο. Και έχει και συνέπειες που δεν τις υπολογίζουμε. Μα τότε γιατί το κάνατε την πρώτη φάση? Μα την πρώτη φάση δεν γινόταν αλλιώς. Την πρώτη φάση δεν γνωρίζαμε σχεδόν τίποτα. Την πρώτη φάση λέγαμε πόσο θανατηφόρος είναι πιο θανατηφόρος από την γρήπη ή λιγότερο. Τώρα ξέρουμε με μαθηματική ακρίβεια από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, και χτες είδα μια μεγάλη δημοσίευση στο Lancet Infectious Disease με δεδομένα της Νέας Υόρκης, ότι στις μικρές ηλικίες πραγματικά συμπεριφέρεται πολύ παρόμοια με τη γρήπη. Εξού και η αθώα, ανέμελη συμπεριφορά των νέων, ότι δεν κινδυνεύω τόσο, δεν έπαθα και κάτι, ξεχνώντας όμως ότι μπορεί να αφήσει μακροχρόνιες επιπλοκές, έτσι το έχουμε ξανασυζητήσει. Ενώ στους μεγάλους είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και όσο περνάει η ηλικία, χειροτερεύει. Στους 75+ είναι πραγματικά τα νούμερα πολύ άσχημα και εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ένας ιός τον οποίο δεν έχουμε ανοσία, ένας ιός ο οποίος βλέπετε διασπείρεται ταχύτατα, ένας ιός ο οποίος δοκιμάζει το σύστημα υγείας, ποτέ άλλοτε στην Ελλάδα τη σύγχρονη δεν είχαμε τόσο κόσμο σε μονάδες εντατικής θεραπείας Σεπτέμβριο και Οκτώβριο μήνα από μια γρήπη. Ποτέ. Από μια πνευμονία. Ποτέ. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο το εφευρήκαμε, δεν είναι κάτι μια καινούρια κατά κάποιο ανακάλυψη δικιά μας για να καταπιέσουμε τον κόσμο. Στενάζει όλη η φίλιος. Αυτά. Άρα το lockdown αυτή τη στιγμή, τελευταία των τελευταίων επιλογή, θεωρώ ότι καμία χώρα στην Ευρώπη δεν το συζητάει αυτή τη στιγμή. Βέβαια βλέπετε κάποιοι αρχίζουν δειλά να μιλάνε όλο και περισσότερο γι' αυτό. Η Ιρλανδία είναι πολύ κοντά σε ένα πραγματικό lockdown, απαγορευτικό σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Οι άλλοι κοιτάνε να περιορίσουν την κινητικότητα, αυτό που λέμε mobility στα αγγλικά, γιατί φαίνεται ότι σχετίζεται. Δηλαδή, όταν περιορίζει την κινητικότητα ενός πληθυσμού, φαίνεται ότι η επιδημία πέφτει. Άρα, μπορούμε να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Άκουσα την καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας να βγαίνει και να λέει στους Γερμανούς: περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο των δικό μας ελεύθερων προσωπικών επιλογών. Δεν μπορεί να επιβληθούν κατά τη γνώμη μου, και όταν επιβάλλονται μέσω lockdown είναι πάρα πολύ σκληρά και αβάσταχτα.